Είχα σκοπό να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Θα απαντήσω λίγο στον κύριο Καναβό εν συντομία. Κύριε Καναβέ, εμείς αναλάβουμε πρώτη-πρώτη του 11. Αφήστε με να μιλήσω, δεν σας διέκοψα. Κύριε Σαββόπουλε, η δραματική του αριθμού των υπαλλήλων. Διακριτικά σας παρακαλώ και μην κάνετε προσωπικές. Δεν μπορεί να λέμε ανακρίβειες και αναλήθειες. Τα 2 εκατομμύρια που λέτε ότι παίρνει ο κύριος Σημαδράκος, από τέλη του 11 άρχισαν να έρχονται 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, επί 3,5 χρόνια επιθυμίας μας, αυτά τα 7, το 7 σε 2 εκατομμύρια, άρχισαν να εφαρμόζεται από 1η-1η του 12. Δεν ήσταν περιφερειακή αρχή, δεν το είπατε έτσι. Είπατε τα 7 του νομάρχη, εμείς τα 2 εκατομμύρια λοιπόν που διαχειρίζετε εσείς, με αυτά τα λεφτά διαχειριζόταν και ο κύριος Δασταμάνης. Και η μείωση των 80 υπαλλήλων δεν έγινε επί των ημερών σας, έγινε επί των ημερών μας. Ο Καλλικράτης, κύριε Καναβέ, στήθηκε, αφήστε με να μιλήσω. Στήθηκε επί των ημερών μας. Ο κύριος Δακής εδώ έλεγε δεν μπορούμε. Παρακαλώ, κύριε Σαββόπουλε. Κύριε Σαββόπουλε, πέστε αυτό που θέλετε. Μία να απευθύνεστε όμως τον κύριο Καναβό. Πέστε του στο τρίτο πρόσωπο και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή σας. Με περιφερειάρχη τον κύριο Δακή. 6 μήνες καθημερινά ερχόντουσαν διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν ξέραμε τι μας γινότανε. Ποιος είναι αρμόδιος και γιατί. Εσείς βρήκατε ένα στημένο μαγαζί, πολύ στημένο μαγαζί, και 3 χρόνια προσπαθείτε να πορευτείτε, να σχεδιάσετε, να προγραμματίσετε. 3 χρόνια για να προγραμματίσετε. Κύριε Πρόεδρε, σαν πρώην αντιπεριφερειάρχης, εγώ θα αναφερθώ σε θέματα που αφορούν την ΠΕ Καστοριάς. Φυσικό αέριο. Το μόνο που έχει να παρουσιάσει η σημερινή περιφερειακή αρχή, γιατί έχουμε ακούσει και δηλώσει από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, είναι η οικονομικοτεχνική μελέτη, η οποία ανατέθηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με περιφερειάρχη τον κύριο Δακή στο ΕΚΕΤΑ, με προγραμματική σύμβαση, η οποία ήταν και η Άγκου. Και μάλιστα δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα δημόσια, την έχουν δει πάρα πολλοί δήμαρχοι. Υποσχέθηκε ο κύριος Καρυπίδης πριν 8 μήνες ότι θα παρουσιαστεί. Περιμένουμε να παρουσιαστεί λοιπόν αυτή η οικονομικοτεχνική μελέτη. Και πέραν αυτών έχουμε και άλλες 2 δηλώσεις στο τελευταίο εξάμεινο ότι γίνονται κάποιες ομιλίες με τη ΔΕΠΑ. Ομιλίες, συμφωνίες, προφορικά. Όταν άλλες περιφέρειες, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, βγάζουν προκηρύξεις για να δημιουργήσουν τα εσωτερικά δίκτυα, όταν ο Περιφερειάρχης, ο κ. Μπακογιάννης, Στερεάς Ελλάδας, ήδη έχει συμφωνήσει και αυτός με τη ΔΕΠΑ και στείλει το μαγαζί με το φυσικό αέριο, δηλαδή σε λίγο ξεκινάνε οι εργασίες, εμείς σαν περιφέρεια δεν έχουμε απολύτως καμία ετοιμότητα, δηλαδή. Δεν έχουμε οριμότητα μελετητική για να στηθεί το δίκτυο αυτό. Δεν τα θέλουμε. Με στοιχεία μιλάμε, βεβαίως. Παρουσιάσατε την οικονομικοτεχνική μελέτη. Την παρουσιάσατε δημόσια. Το Περιφερειακό Συμβούλιο την ανέθεσε. Φυσικό αέριο, λοιπόν. Για μένα, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, είμαστε πολύ πίσω και θα πρέπει να τρέξουμε, να εκμεταλλευτούμε, να δούμε. Και μάλιστα σε ένα δημοσίευμα προχθές, γιατί και γι' αυτό κατηγορηθήκαμε σαν Περιφερειακή Αρχή. Λένε οι πληροφορίες ότι ο ΤΑΠ τελικά δεν θα βγάλει παροχή φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία. Λέει τα παλαιπιδοστάσια. Αυτά που λέγαμε και εμείς όταν περάσαμε την περιβαλλοντική σε ένα συμβούλιο που είχαμε κάνει στην Πτολεμαϊδα. Αλλά θυμάμαι τον κύριο Καρυπίδη, όταν ήταν σε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ήταν πιο διεκδικητικός, ήταν πιο αποφασιστικός. Τα έχουνε και μου άρεσε και εμένα προσωπικά. Και τώρα βλέπουμε μια άλλη τακτική. Είναι η τακτική τη φιλοκυβερνητική, ξέρω εγώ, συμπόρευση, πώς να το πω, όσον αφορά την κυβερνητική τακτική που εφαρμόζει ο καθένας, είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Μεγάλα αναπτυξιακά έργα, φράγμα του ιστορίου. Τον Μάρτιο του 2016, η κοινοπραξία, η οποία έχει αναλάβει εδώ και 2 χρόνια το έργο, είχε ζητήσει για διαφυγόντα κέρδη 150.000 ευρώ. Απολύτως καμία ενέργεια, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, την κυρία Ολυμπία Τελεγιορίδου. Περιμένουμε. Είχαμε πει πέρσι τον Ιούνιο, κάντε μια συνάντηση, ρε παιδιά, να δούμε τι θα γίνει. Τον Σεπτέμβριο η κοινοπραξία η ίδια για τον ίδιο ακριβώς λόγο ζητάει 4,5 εκατομμύρια από 150.000. Ακούμε μια ευχάριστη είδηση, γιατί πλέον τώρα θα λέμε ότι μετά από 2 χρόνια, έστω και μετά από 2 χρόνια, κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα ξεκινήσει το έργο από την κυρία Τελεγιορίδου, ότι έγινε αυτή η επιτέλους η συνάντηση για τα διαφυγόντα κέρδη, ότι βρήκανε μια έτσι φόρμουλα συνεργασίας και ότι αν όλα πάνε καλά θα ξεκινήσει το Μάρτιο το έργο. Δεν ξέρουμε με πόσα λεφτά και με τι κόστος, αλλά αν εμείς καθυστερούμε ένα χρόνο τόσο σημαντικό έργο, το οποίο θα μειώσει και την ανεργία. Έφυγε ο κύριος Καναβός. Θα μειώσει και την ανεργία, κύριε Καναβέ. Γιατί αν ένα έργο όπως το φράγμα του Νεστορίου είχε ξεκινήσει, 140 οικογένειες από τη Δυτική Μακεδονία, οι περισσότεροι από την Καστοριά, θα δουλεύανε πέρσι με πολύ καλή αντιμισθία. Μελέτη αρδευτικού του φράγματος του Νεστορίου. Νοέμβριο του 2015 είχα κάνει επερώτηση στον Υπουργό και την κοινοποίησα, στον κύριο Αδαμόπουλο και στον κύριο Καρυπίδη. Μπορεί να μας απαντήσει σήμερα κάποιος υπεύθυνα που βρίσκεται διαγωνιστικά η διαδικασία αυτή.
Με πήρε μελετητικό γραφείο προχθές, γιατί αναγκαζόμαστε τώρα να χρησιμοποιούμε ό,τι γνωστούς έχουμε. Και λέει: ρε Δημήτρη, δεν κάνουν απολύτως τίποτε. 14 Γενάρη του 2014 δημοπρατήθηκε η μελέτη του αρδευτικού. 4.600. Με μεγάλη πλάτη όλων μας, 5 φορές είχαμε πάει κάτω στο Υπουργείο. Και δεν έχουν ανοίξει η τεχνική αξιολόγηση. Πότε θα ανοίξει, κύριε Αδαμόπουλε? Περιμένουμε και αυτό μετά από 2 χρόνια, μας πούν το ευχάριστο ότι άνοιξε. Το πιο δύσκολο κομμάτι διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η τεχνική αξιολόγηση. Πήγατε καμιά φορά, κύριε Καρυπίδη, για τα θέματα της Καστοριάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης? Παρουσιάσατε, λέει, στον κύριο Αποστόλου επιχειρησιακό σχεδιασμό για θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Εγώ απορώ, γιατί ήσταν από τους ανθρώπους που λέτε ότι για όλα τα θέματα θα διαβουλεύεστε. Λοιπόν, πέρασε από τον Περιφερειακό Συμβούλιο με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καλό, ολοκληρώστε, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω πολύ σύντομα, 2 λεπτά. Παρακαλώ. Η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδρίασε μόνο μια φορά το 2015. Όταν είχε συνεδριάσει αυτή τη φορά, είχαμε ακούσει μεγάλες δηλώσεις, έτσι, που είναι σημαντική επιτροπή για όλα τα θέματα. Δεν ξανασυνεδρίασε, πέρασε 1,5 χρόνο. Υδροελεκτρικό φράγμα του Νεστορίου. Πολύ σημαντικό έργο αναπτυξιακό, στο οποίο θα πρέπει ως Περιφερειακή Αρχή να έρθετε σε διαβούλευση με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις πρώτου βαθμού, με τους Δήμους δηλαδή. Να δούμε τι θα κάνουμε. Να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση έτσι ώστε όλα μαζί, πακέτο, φράγμα, υδροελεκτρικό, αρδευτικό, να ολοκληρωθεί ένα επιτέλους σημαντικό έργο για τον νομό Καστοριάς. Αναφέρθηκε η κυρία Κανδύλη. Πολυμηχάνημα. Ολόκληρος δώρος το 2015. Κατηγορηθήκαν και σπηλωθήκαν οι υπάλληλοι. Εμείς φωτογραφίσαμε διακηρύξεις. Πού είναι ο διαγωνισμός αυτός, κύριε Καρυπίδη? Πότε θα βγει στον αέρα? Εντάχθηκε, λέει, τον Αύγουστο του 2016 και περιμένουμε 6 μήνες. Τι? Να περάσει άλλος ένας χρόνος και όταν θα δημοπρατηθεί, να πούμε μπράβο, δημοπρατήθηκε το πολυμηχάνημα. Δηλαδή να θεωρούμε κάτι αυτονόητο μετά από 4 χρόνια ως επιτυχία. Λίτερ, απέταξε 102.000 ευρώ, κύριε Αδαμόπουλε, εξαιτίας της ατολμίας σας και της μη δημιουργίας μιας κινητικότητας του 20% για ένα διαφημιστικό πρόγραμμα που η Καστοριά πλεονεκτεί σε πολλά θέματα. Πλωτές εξέδρες. Πού είναι οι πλωτές εξέδρες? Υπάρχει ένας κωδικός, τον αυξήσαμε πριν 15 μέρες. Σας είχε κάνει εξώδικο ανάδοχος. Μετά, λόγω του capital control, δεν μπόρεσε, απεντάχθηκε και περιμένουμε. Κταίω. Πριν 15 μέρες, 45 χιλιάρικα δώσαμε και πολύ σωστά για να συντηρηθεί το κτίριο. Θα λειτουργήσει το δημόσιο κτίριο ανταγωνιστικά με τον ιδιώτη ή θα το αφήσουμε? Πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη. Εσείς διαχειρίζεστε αυτή τη στιγμή την Περιφερειακή Αρχή. Πολύ σύντομα για τις μεγάλες προεκλογικές υποσχέσεις του κ. Καρυπίδη, χαμηλή τιμή ρεύματος, αρχιτεκτονική. Βγαίνατε φωτογραφία προεκλογικά του 2014, εσείς και ο κ. Καρυπίδης, έξω από την αρχιτεκτονική και δημοσιεύατε για να συμφωνήσει ο πολίτης. Κάνατε τίποτα για την αρχιτεκτονική? Σύρακα κλεισούρας, πανέτοιμη μελέτη. Έχουμε κανένα νέο? Είναι επιλέξιμο, είπε ο κ. Κιουρτσίδης πριν. Δεν απαγορεύεται δηλαδή ως μη διασυνοριακό πρόγραμμα. Αλέξανδρος Μπαλτατζής, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έχει πολύ μεγάλη ετοιμότητα και απορώ γιατί ο κύριος Καναβός είπε, λέει, και ακούστε το παράδοξο, ότι στείλατε προτάσεις, κύριε Καναβέ, ξεχωριστά ως Περιφερειακές Ενότητες, συγγνώμη κύριε Θεοδόρου, για τα αγκιοβελτιωτικά που ζήτησε το Υπουργείο. Δεν πρέπει αυτές οι προτάσεις, παιδιά, να περάσουν από το ανώτερο συλλογικό όργανο? Παρακαλώ. Το Υπουργείο, ποιος αξιολόγησε τις προτάσεις? Παρακαλώ. Δηλαδή, ζήτησε το Υπουργείο με ένα έγγραφο προτάσεις άνω των 2.200. Και έστειλε, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, η κάθε πιέστρωνα ότι έχει έτοιμο. Περάστε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό είχαμε πει και για το διαχειριστικό σχέδιο της Δήμης. Δεν είναι κακό να ξέρουμε κι εμείς, να πούμε κι εμείς μια άποψη. Με όλο το σεβασμό, κύριε Σαββούλε, κλείνω πρώτα. 30 δευτερόλεπτα. Πραγματικά κλείνω. Είναι σημαντικά αυτά, γιατί καλά είναι να ακούγονται έτσι και τα πεπραγμένα, αλλά εμείς, σαν αντιπολίτευση, έχουμε υποχρέωση να αναδεικνύουμε τις αδυναμίες και να πορευόμαστε προς την καλύτερη κατεύθυνση. Είπε ο κύριος Πλακεντάς, 2 εκατομμύρια λέει, χρησιμοποίησε μέσα στο 2016 για μελέτες. Πού τα βρήκατε, κύριε Πλακεντά? Πόσα λεφτά από αυτά ήταν από τον τοπικό πόρο? Δεν διεκδικούμε πόρο. Δεν διεκδικούμε πόρο. Έχουμε πει όμως από το πρόγραμμα τεχνικής στήριξης, Καστοριά και Γρεβενά, γιατί είπε και ο κύριος, ποιος είπε, ξεμπλοκάρανε τον πόρο από το 2014, έχει μπλοκάρει το 2011. Κάποια λεφτά του πόρου δίνονται για να οριμάσουν κάποιες μελέτες, οι οποίες μελέτες θα είναι ανταγωνιστικές. Όχι, δεν απολογίστε. Δεν απολογίστε, δεν απολογίστε, λέω. Παρακαλώ. Πολύ καλά κάνετε. Ευχαριστώ, κύριε Σαββούλε. Θα πρέπει όμως η Περιφερειακή Αρχή, ευχαριστώ, έχοντας την περιφερειακή συνείδηση, δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι κακό. Παρακαλώ, κύριε Σαββούλε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Τελειώνω. Να δοθεί μια προτεραιότητα στα Γρεβενά και στην Καστοριά που δεν παίρνουν λεφτά αυτή τη στιγμή. Ούτε ο κύριο Αδαμόπουλο, ούτε ο κύριο Σιμανδράκο παίρνει λεφτά. Να κατευθύνονται στην ορίμαση μελετών έτσι ώστε να είμαστε δύο ταχύτητες, να μην είμαστε δύο ταχύτητες περιφερειακές ενότητες. Μια ταχύτητα να μπορούμε να εντάξουμε και εμείς έργα
τα οποία θέλουν όπως πολύ καλά ξέρετε λεφτά για να οριμάσουν μελέτες. Ευχαριστώ πολύ.